Να ευχαριστήσω τους φίλους που μόλις μάθανε, θέλανε να έρθουν να με χαιρετήσουν. Είναι μια συνέντευξη τύπου και όχι μια συγκέντρωση φίλων. Να ευχαριστήσω τα μέσα ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας και της ευρύτερης περιοχής. Γνωρίζω τον δημοσιογραφικό και τηλεοπτικό χρόνο. Πριν 2 χρόνια δημιουργήσαμε ως πολιτιστικό φορέα, ως πατριωτικό δίκτυο αφύπνιση στην πατρίδα. Νονός αυτής της προσπάθειας ήταν ο σοφιστής και καθηγητής ο Νίκος Ολιγερός, ο οποίος είναι και προσωπικός μου φίλος. Σε ερώτηση δημοσιογράφου τότε, αν η πατρίδα θα γίνει κόμμα, είπα ότι κόμματα υπάρχουν πολλά, η πατρίδα είναι μία και αν δεν πεθάνει το παλιό, δεν μπορεί η πατρίδα να γίνει κόμμα. Σήμερα όμως, θεωρώ ότι πέθανε το παλιό. Πριν 20 μέρες πήραμε την έγκριση από τον Άριο Πάγο ως πολιτικό κόμμα. Ξεκινήσαμε την προσπάθειά μας στη διάρκεια. Είδαμε ότι η ελληνική κοινωνία, η κοινωνία της Βορείου Ελλάδος ήθελε να συνεργαστεί ο Παναγιώτης Ψωμιάδης με κάποια άλλα κομμάτια της κεντροδεξιάς οικογένειας. Δεν σας το κρύβω ότι μήνες τώρα μιλάω και με τον κύριο Καρτσαφέρη και με τον κύριο Πολύδωρα. Κατέληξαν όμως συνομιλίες με τον κύριο Πολύδωρα, τον κύριο Νικολόπουλο και τον κύριο Ζώη. Ο καθένας έχει το δικό του κόμμα και θα συνεργαστούμε σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο, την Ένωση για την Πατρίδα και για το Λαό. Θεωρήσαμε ότι είναι υποχρέωση του κάθε πολιτικού, υπεύθυνου και σοβαρού πολιτικού άντρα να προτάσει το εθνικό και το συλλογικό συμφέρον από το προσωπικό και το κομματικό. Εξάλλου, δεν μπορεί να μιλάμε όλοι για ενότητα και ο καθένας να τραβάει από εδώ και από εκεί. Ενωμένοι λοιπόν προχωράμε απέναντι στην ισοπαίδωση της μικρομεσαίας τάξης και λέω μικρομεσαία τάξη γιατί και εγώ ήμουνα, μιας και δεν υπάρχει μικρομεσαία τάξη, αυτής της μεγάλης οικογένειας. Είμαστε απέναντι στην ισοπαίδωση της εθνικής μας περηφάνειας και της αξιοπρέπειας και είμαστε απέναντι στον περιορισμό της εθνικής μας κυριαρχίας. Σηκώνουμε λοιπόν τα λάβαρα, τις σημαίες και προχωράμε και θεωρώ ότι το αύριο θα είναι πολύ καλύτερο από το σήμερα σε ό,τι αφορά τη δική μας μικρή οικογένεια, των 4 φίλων που στο κάτω-κάτω ανήκουν και στην ίδια ιδεολογική πλευρά. Ένα είναι βέβαιο, εδώ από τα Γρεβενά, ότι αν ξυπνήσει το μεγάλο αυτό θεριό που λέγεται Βόρειος Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, προσφυγικός ελληνισμός, η Ένωση για την Πατρίδα, η πατρίδα μας δηλαδή, θα εκπροσωπηθεί στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο. Εγώ θα ήθελα να σταματήσω εδώ για να δώσω τη δυνατότητα στους εκπροσώπους του τύπου να καταθέσω ερωτήσεις, να απαντήσω και ό,τι δεν απαντηθεί, έχω πολλά να συμπληρώσω. Δυστυχώς κάποιοι με χρησιμοποίησαν χρόνια ολόκληρα, ιδιαίτερα πριν 1,5 χρόνο, όταν και από εδώ πέρασα ως αρχιστράτηγος και πρωταγωνιστής του αγώνα του Αντώνη Σαμαρά και της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς όμως μετά από τη νίκη του Αντώνη Σαμαρά ξεχάστηκα για 1,5 ολόκληρο χρόνο, δεν είχα καμία επαφή. Δεν άντεξα, μου άνοιξαν μήνες την πόρτα, δεν βγήκα τότε. Σήμερα όμως ήταν εντολή του λαού να φύγω από τη Νέα Δημοκρατία και να κάνω κάτι δικό μου. Τότε, σας θυμίζω γιατί δεν μπορείτε να τα θυμηθείτε, όταν με κάλεσε ο κ. Σαμαράς στο Μάιο του 12 ήμουν εναργία. Δηλαδή τιμωρημένος, είχα δικαστικές εκκρεμότητες. Αστείες, αλλά εκκρεμότητες. Σήμερα έχουν εκδικαστεί και είμαι αθώος σε όλα. Ήταν αστειότητες, ήταν στημένα όλα από ένα φιλόδικο οικολόγο. Δεν θέλω να πω καν το όνομά του. Όποτε αναφέρω το όνομά του, είναι ακριβώς δικαστήριο. Φυσικά είμαι έκδοτος, γιατί πήγα να βοηθήσω έναν που πέθανε και πέθανα κι εγώ μαζί του. Για μια μείωση ελαχίστων 1.000 ευρώ που είχα το δικαίωμα από τον νόμο. Ξεχνώντας
ότι άλλοι χαρίζουν εκατομμύρια, αν τα βλέπουν εδώ οι φίλοι μας. 220 εκατομμύρια χάρισε στη Siemens ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, την ώρα πετσοκόβονται μισθοί και επιδόματα. Πριν 2 μήνες επισκέφθηκα, μετά από 1,5 χρόνο, τον κύριο Σαμαρά. Του έδωσα τον εαυτό μου στη διάθεση του κόμματος για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, γιατί του είπα μία λέξη να αλλάξω από τον Καλλικράτη, να έχω το δικαίωμα να κατέβω στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Είμαι τιμωρημένος για την περιφέρεια, γιατί δεν είμαι τιμωρημένος και για τον Δήμο. Μπορείς να γίνεις πρωθυπουργός, υπουργός, βουλευτής, ευρωβουλευτής, δεν μπορεί να γίνεις δημοτικός σύμβουλος εδώ σε Λεβενά. Δυστυχώς σταμάτησε ο κύριος Σαμαράς, γιατί είχε άλλα στο μυαλό του. Είχε τις εντολές από τις πρεσβείες να παραμείνει δήμαρχος Θεσσαλονίκης ο σημερινός. Και ήδη έχει ψηφίσει ο κύριος Σαμαράς δήμαρχο, το σημερινό δήμαρχο, με την τροπολογία που έφερε πριν λίγες μέρες. Που δεν είχε δικαίωμα να κατέβει στις εκλογές ο σημερινός δήμαρχος. Μόλις ψηφίστηκε ο Σταυρός για τις ευρωεκλογές, γιατί ποτέ δεν μάθησαν οι διορισμοί, πέσαν τα τηλέφωνα από τη Μαξίμου και από τη Συγκρού, με διαβεβαίωναν ότι θα είμαι στο συνδυασμό, εξάλλου με Σταυρό κατεβαίνεις, ο λαός θα σε προτιμήσει ή δεν θα σε προτιμήσει. Κάποια στιγμή εξαφανίστηκε το όνομά μου και από τις εφημερίδες και από την δημοσιότητα. Ψηλιάστηκα ότι κάτι δεν πάει καλά, κατέβηκα κάτω στο γραφείο του Σαμαρά, επισκέφθηκα τον διευθυντή του, μέσα σε ένα λεπτό κατάλαβα ότι δεν υπάρχει διάθεση. Διότι οι αφεντάδες που είναι τα μαύρα πνεύματα, τα κακά πνεύματα αυτά που είναι πάνω από τη Μαξίμου και από τη Συγκρού, θέλαν να προωθήσουν δικά τους βουλικά, δικά τους παιδιά, διότι ο Ψωμιάδης, πρέπει να σας πω και το λέω ελάχιστες φορές αυτές τις μέρες, με τις μυστικές δημοσκοπήσεις της Συγκρού ήμουν πρώτος με διαφορά. Δηλαδή έκλεβα μία θέση από τα δικά τους παιδιά. Και έφυγα από εκεί, κατέθεσα την παρέτησή μου, την είχα έτοιμη την ίδια ώρα, γιατί την είχα ψηλιαστεί και δημιουργήσαμε την πατρίδα. Και έτσι προχωράμε. Πρέπει να σας πω ότι στις λίγες μέρες έτσι που ξεκίνησα από την Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Πέλα, πριν από λίγο στην Καστοριά, Βρεβενά, Κοζάνη και έπεται αύριο κατεβαίνοντας στα κάτω, είναι μια μεγάλη αγκαλιά για τον Παναγιώτη, για την πατρίδα. Όμως υπάρχει ένα κενό. Τα μεγάλα μέσα, τα δίθεν μεγάλα μέσα που όλοι χρωστάνε, δεν μας παίζει κανείς. Η μόνη δύναμή μας είναι η επαφή με τα περιφερειακά μέσα και τους ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά δημόσια και ο καθένας από εμάς τι μπορεί να κάνει. Καλύτερη διαφήμιση από στόμα εις στόμα. Ανοίγουμε το τηλεφωνικό μας κατάλογο και παίρνουμε 5 τηλέφωνα την ημέρα. Να ξεσηκωθεί αυτός ο κόσμος της Βορείου Ελλάδος, ο προσφυγικός κόσμος. Πρέπει να το καταλάβουμε. Αν δεν καταλάβουμε, τελειώσαμε. Όλοι οι ευρωβουλευτές και οι 21 είναι δυνατόν να βγουν όλοι από την Αθήνα. Όλοι. Καλός ο Σταυρός, δημοκρατικός, αλλά 3 εκατομμύρια ψηφοφόρους έχει η Αθήνα. Το καταγγέλνω και 1,5 μήνα. Και προς τιμή και του κυρίου Μαργκάκη και του κυρίου Λαφαζάνη, προθέσουν καταγγέλνω στην Βουλή. Είναι δυνατόν όλη η Ελλάδα να είναι μια περιφέρεια με 3 εκατομμύρια στην Αθήνα? Θέλω να κλείσω λέγοντας ότι εγώ τον κύριο Σαμαρά έχω τελειώσει. Με χρωστά και δεν τον χρωστάω. Στέγνωσε η ψυχή μου. Έγινε πέτρα η καρδιά μου, πρόσθεσα στη Νέα Δημοκρατία, δεν αφαίρεσα τίποτα, έφερα νίκες. Πρώτος δημοτικός σύμβουλος, πρώτος βουλευτής, πρώτος νομάρχης, πρώτος περιφερειάρχης, υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με πολύ μεγάλο ποστό και αρχιστράτηγος του προεκλογικού αγώνα του Αντώνη Σαμάρα. Την επόμενη μέρα ξεχάστηκαν όλα. Εγώ δεν ξεχνάω. Εγώ με τη σημερινή γενώσιμη Νέα Δημοκρατία της πολιτικής άνοιξης δεν θέλω καμία σχέση. Εγώ ανήκω στη μεγάλη κεντροδεξιά οικογένεια του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εκεί αγρόθηκα πολιτικά. Τέλος. Με βρήκαν και δεν τους βρήκα. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αυτή αν είναι Νέα Δημοκρατία. Στην ψυχή μου δεν μπορώ να παραγραφούν αγώνες 35 ετών. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή.